κάνει και στις τράπεζες. Το τεράστιο θέμα που είναι και οικονομικό και κοινωνικό ταυτόχρονα. Έδωσαν 19 δισεκατομμύρια εγγυήσεις στο περιβόητο σχέδιο Ηρακλής. Για να γίνει τι? Για να πάρουν τα funds διαμέσου των λεγόμενων services, τα κόκκινα δάνεια, στο μισό της αξίας. Και να κάνουν πληστηριασμούς για να τα πουλήσουν περισσότερο και να κερδίσουν. Και το ερώτημα είναι, γιατί πριν προχωρήσει αυτή η διαδικασία να μην δίνεται δυνατότητα να ερωτηθεί ο ιδιοκτήτης, αν μπορεί με μια εύλογη ρύθμιση παραπάνω από το μισό, να πω εγώ, να δώσετε κάτι παραπάνω, να μπορέσει να κρατήσει το σπίτι του. Γιατί χωρίς ρύθμιση να ζητάει η τράπεζα από τον ιδιοκτήτη το 150% ή το 200% της αξίας και να δίνει στα φαν στη μισή ή στα 3/5. Όταν ήμασταν εμείς κάτω από τη σκληρή επιτροπή για το 2015, και τα λέω αυτά διότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτά που πετύχαμε κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, τις απειλές. Όταν ήμασταν εμείς το 2015, η Τρόικα ήθελε να μας επιβάλλει μια νομοθετική διαδικασία, να νομοθετήσουμε, ήταν μέσα στα πλαίσια για να προχωρήσουν οι αξιολογήσεις, να μπορούν να παίρνουν κόκκινα δάνεια services. Και εμείς όμως ψηφίσαμε μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση έναν νόμο, ο οποίος νόμος προέβλεπε και προβλέπει να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εκποίησης δανείων στους servicers μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια για τη ρύθμιση των δανείων αυτών με τους ιδιοκτήτες. Τι έκανε όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία? Έφτιαξε το σχέδιο Ηρακλής και προχώρησε στη διαδικασία των πληστηριασμών, αλλά επειδή προφανώς ο νόμος που εμείς ψηφίσαμε το 2015 δεν τους έκανε, διότι προέβλεπε στάδια ρυθμίσεων, πήγαν να προχωρήσουν τη διαδικασία με ένα νόμο του 2003. Ένας νόμος που δεν προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ρυθμίσεων και δίνει πλήρη φορολογική απαλλαγή σε όλες τις πράξεις που διενεργούν τα funds. Να μην καταβάλλετε δηλαδή φόρος υπεραξίας στην πώληση, να μην πληρώνετε ΦΠΑ, να μην υποβάλλετε φόρος για τους στόκους που εισπράττονται από την εξυπηρέτηση των δανείων. Αντιθέτως, ο νόμος του 2015 προβλέπει ότι κάθε πράξη και κάθε ενέργεια φορολογείται. Γι' αυτό επέλεξαν κυβέρνηση και φαντς το πλαίσιο του 2003, για να κάνουν πληστηριασμούς και να βγάζουν εύκολα χρήμα. Ποια είναι τα αποτελέσματα σε νούμερα? 44.000 πληστηριασμοί προβλεπόμενοι στο 2022. Έχουν γίνει πάνω από 30.000. Είναι τρεις φορές περισσότεροι από ό,τι γίνανε το 2021. Αλλά ούτε 3% ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν να μπουν σε καθεστώς ρύθμισης. Τι είναι η εικόνα σήμερα? Τι είναι η εικόνα? Δεν μιλάνε τα μέσα για αυτή την εικόνα. Οφείλουμε όμως εμείς να την ξέρουμε αυτή την εικόνα. Και όποτε βγαίνουμε στα μέσα, να μην απαντάμε στο γνωστό ερώτημα, ναι, αλλά τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις και πώς και τι. Εδώ τα προβλήματα, τα στοιχεία, τα δεδομένα, οι αριθμοί. Θα απαντήσει κανένας σε αυτά τα δεδομένα? Έλα όμως που ο κλέφτης λέει, χαίρεται, πώς το λέει, τον πρώτο χρόνο χαίρεται, υπήρξαν προσφυγές. Ο Άριος Πάγος έβγαλε απόφαση ότι είναι παράνομο να διεξάγεται αυτή η διαδικασία, διότι ο νόμος του 23 έχει ένα κενό προφανώς. Έτσι, ποιος είναι το 2003, έχει ένα κενό. Ποιο είναι το κενό? Δεν υπήρχαν τότε funds και servicers. Άρα λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που είναι εκτός νομιμότητας. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και άφηνε μέχρι προχθές ανοιχτό το αν θα φέρει τροπολογία για να νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Την προηγούμενη εβδομάδα, κάτω από την πίεση και τη δική μας πίεση, ο κ. Σταϊκούρας είπε δεν θα φέρει τροπολογία. Εμείς θέλω σήμερα να δώσουμε μια προειδοποίηση. Μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση. Να μην τολμήσει καν να φέρει στη Βουλή οποιαδήποτε τροπολογία και κυρίως να αναλάβει τις ευθύνες της σε αυτό το τεράστιο κοινωνικό θέμα. Την ερχόμενη Τετάρτη
Θα μάθουμε, από ό,τι φαίνεται επίσημα, την εκτίμηση της Eurostat σε σχέση με τις εγγυήσεις των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για το σχέδιο Ηρακλής, για να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Προειδοποιώ τον κύριο Μητσοτάκη. Αν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου εγγραφούν στο δημόσιο χρέος, αν δηλαδή με τη δική του ατζαμοσύνη ο Άριστος φεσώσει τον ελληνικό λαό με σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ για να παίρνουν τα φαντς κοψοχρονιάς τα σπίτια της μεσαίας τάξης που υποτίθεται ότι θα στήριζε, θα πρέπει όχι μόνο να λογοδοτήσει, αλλά να σταματήσει τώρα οποιαδήποτε διαδικασία. Τα χρήματα του ελληνικού λαού και μάλιστα αυτά που φορτώνονται στο δημόσιο χρέος να γίνουν εγγυήσεις όχι για εκποιήσεις ακινήτων, αλλά για ρυθμίσεις με τους ιδιοκτήτες και για κοινωνική κατοικία, που σήμερα ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει σπίτι.